Οι επόμενες δραστικές κινήσεις στις πρωτοβουλίες των συλλόγων και των σωματείων του πύργου με σκοπό τη βελτίωση της εικόνας της πόλης αποφασίστηκαν κατά τη δεύτερη στη σειρά σύσκεψη. Για το λόγο αυτό και αφού συμφώνησαν στο βασικό πλάνο διεκδικήσεων, αναμένεται να ζητήσουν συναντήσεις με τον Τάκη τον Ακόπουλο και τον διοικητή του νοσοκομείου Σπύρο Πολίτη. Είσαμε κοντά γύρω στις 60 θέσεις πάρκινγκ. Καθημερινά η τροχαία και η δημοτική αστυνομία γράφουν τα αυτοκίνητα που παρκάρουν εκεί. Είναι οι ιδιώτες και οι μόνιμοι κάτοικοι. Τι θα τα κάνουν τα αυτοκίνητα? Εγώ δεν μιλάω για τον επισκέπτη, εγώ μιλάω μονάχα για τον μόνιμο κάτοικο. Τι θα το κάνει το αυτοκίνητο όταν δεν έχει διέξοδο? Να νοικιάσει τους χώρους στα ελεύθερα οικόπεδα που υπάρχουν γύρω από το επαρχείο και με ένα συμβολικό αντίτιμο, π.χ. του 1 ευρώ, μπορεί και ο Δήμος να μην έχει και μεγάλο οικονομικό κόστος. Με τον Δήμαρχο Πύργου θα συζητήσουν ιδέες αλλά και προτάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων όπως είναι η έλλειψη πάρκινγκ και οδοφωτισμού, η βελτίωση της καθαριότητας, η ασφάλεια των πολιτών, αλλά και η εικόνα που παρουσιάζουν οι δύο είσοδοι της πόλης. Θα ζητήσουμε την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για να εκθέσουμε τα προβλήματα για την πόλη μας. Το οποίο θα το εκθέσουμε τα δύο βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αυτά που είναι άμεση επίλυση, το πάρκινγκ και την ασφάλεια. Το ραντεβού θα κλειστεί άμεσα. Ήδη είχαμε μια πρώτη επικοινωνία με τον Δήμαρχο και είναι θετικός να βρεθούμε για να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Επιπλέον, αποφασίστηκε να υπάρξει συνάντηση και με τον διοικητή του νοσοκομείου, όπου η πρωτοβουλία συλλόγων και φορέων θα προτείνει λύσεις, θα ζητήσει ενέργειες και θα πιέσει, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση στο νοσοκομείο Πύργου και κυρίως στο κρίσιμο θέμα της προσέλκυσης γιατρών. Μάλιστα, προτίθενται και οι ίδιοι να επιδοτήσουν την παρουσία νέων γιατρών στην περιοχή για ένα διάστημα που θα προκαθοριστεί. Θα συναντήσουμε και τον πρόεδρο του, θα ζητήσουμε και μια συνάντηση με τον πρόεδρο του νοσοκομείου για να δούμε λίγο την κατάσταση και να δούμε λίγο πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και πώς μπορούμε να πιέσουμε για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και αυτή την κατάσταση με το νοσοκομείο, γιατί είναι και άμεσο που μας φύγει και λόγω του τουρισμού και λόγω των καραβίων που έρχονται.